Είναι πραγματικά ένα χρωματιστό και πολύ εύγευστο μεζεδάκι, θα το πω. Ωραία. Με πιπεριές κόκκινες φλωρίνης και με ένα υπέροχο τυρί το κοφινάκι. Φανταστικά. Λοιπόν, πριν πάμε στη μαγειρική μας όμως, για να ξεκινήσω με τα θέματά μας. Έχουμε λοιπόν μία συνταγή σήμερα που είναι μεζεδάκι. Μεζεδάκι για ένα μεσημέρι κυριακάτικο, για μία όμορφη απογευματινή έτσι βολτίτσα με τσιπουράκι να κάνουμε ένα μεζέ. Και είναι ένα έντονο τυρί, έχει πάρα πολύ ιδιαίτερη γεύση. Για αυτή τη συνταγή, λοιπόν, σκεφτήκαμε να κάνουμε πιπεριές φλωρίνης γεμιστές. Κοιτάξτε πόσο ωραίο χρώμα έχει τώρα που ετοιμάζεται τα εορταστικά τραπέζια σιγά-σιγά για τις γιορτές. Πόσο εμένα με ενδιαφέρει στην κουζίνα, πέρα από τη γεύση και την ποιότητα, μου αρέσει πολύ και το χρώμα. Μ' αρέσει η όψη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε και τι θα χρειαστούμε. Το χρώμα είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε στη διατροφή μας λαχανικά, τα οποία έχουν χρώμα. Πάμε στα υλικά μας. Τα υλικά μας είναι κόκκινες πιπεριές φλωρίνης, όσες θέλουμε ανάλογα με τα άτομα που θα έχουμε καλέσει. Ένα κοφινάκι θα χρειαστούμε από αυτά τα ωραία τα κουτάκια, τα κοφινάκια με το τυράκι. Ένα ματσάκι βασιλικό, ένα ματσάκι καυκαλίθρες, ένα ματσάκι μυρώνια, φρεσκοτριμμένο πιπεράκι, ελαιόλαδο 3 κουταλιές της σούπας, ένα κουταλάκι της σούπας μαύρο κούκι για να διακοσμήσουμε από πάνω τις πιπεριές μας. Το βρίσκουμε το μαύρο κούκι παντού στο σούπερ μάρκετ. Παντού, στα μαγαζιά που πουλάνε μπαχαρικά και στα σούπερ μάρκετ. Και εάν έχουμε μια νοικοκυρά που δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή της να ψήσει πιπεριές και να τις ξεφλουδίσει, μπορεί να πάρει έτοιμα βάζα γυάλινα με πιπεριές φλωρίνης. Αυτό που παίρνω και εγώ εις σπίτι για ευκολία. Ναι, για μεγάλη ευκολία. Και ένα, θέλουμε ένα ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια. Κρεμμυδάκια για ακόμα περισσότερη έντονη γεύση. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα. Θα τα περάσουμε από το ρόντο για ευκολία. Έχουμε τα φρέσκα μας κρεμμυδάκια. Μυρίζει μαγικά, θέλω να σας πω, Είναι καταπληκτικό και για πρωινό είναι ωραίο με λίγο ψωμάκι. Συγγνώμη, πάνω στο ψωμί, πραγματικά, την ώρα που έφτιαχνα τη γέμιση, είχα και φέτα ψωμάκι και το άλυψα επάνω έτσι όπως ήταν. Ήταν βέβαια και το κρεμμυδάκι μέσα, αλλά δεν πειράζει. Μεγάλη προσοχή μόνο, μην βάζουμε το χέρι μέσα στην άλμη. Ωραία. Γιατί με τον καιρό, επειδή εγώ το προτιμώ το κοφινάκι και τρελαίνομαι, θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα τυριά που έχουμε αυτή τη στιγμή. Να πούμε, γιατί είναι αποκλειστικά από γίδινο γάλα, πάντα το βάζω με μαχαίρι και το βγάζω. Δεν βάζω ποτέ χέρι μέσα. Ναι, για να μην χαλάσουμε την άλμη. Γιατί να πούμε ότι το κοφινάκι διατηρείται μέσα στην άλμη και μετά δεν κάνει καθόλου να βάλει το χέρι σας, απλά ένα μαχαιράκι και ένα πυρνάκι. Και να πούμε ότι το κοφινάκι έχει αυτή την ελαφριά, την πηγάτικη γεύση που αρέσει πολύ σε εμάς τους Έλληνες. Αλλά μην νομίζετε ότι είναι βαρύ και ότι δεν μπορούν να το φάνε και τα παιδάκια. Είναι πολύ εκλεπτισμένο, ούτε μυρίζει έντονα. Είναι καταπληκτικό, εξαιρετική δουλειά το κοφινάκι. Βαλμά εννοείται πάντα. Η οικογένεια Βαλμά έχει εδώ και 50 χρόνια παράδοση το τυρί. Να πούμε ότι παράγει και πάρα πολλά παραδοσιακά προϊόντα. Λοιπόν, για να βλέπουμε λίγο τη συνταγή. Εδώ τι έχουμε βάλει μέσα. Έχουμε βάλει τα μυρώνια. Ωραία. Θα ρίξουμε τις καυκαλίθρες. Μυρώνια και καυκαλίθρες. Ναι, τα αγαπάω πάρα πολύ αυτά. Εδώ είναι φανταστικά μυρωδικά και υπέροχα σε γεύση. Έχουμε το βασιλικό. Ανοίξω ένα κοφινάκι εγώ. Ας φάω λίγο τυράκι. Δεν κάνει, δεν πει. Όσο εσύ κάνεις στα δικά σου. Κόψε και ένα κομματάκι, ρε Κατέρα. Λίγο. Να σας πω βέβαια ότι η εταιρεία Βαλμά ξεκίνησε σαν μια οικογενειακή επιχείρηση μέτρα την παλαιόχωρα Χαλκιδικής. Να το, εδώ το βλέπετε. Βγάζουμε από πάνω, γιατί ξέρω Θεοδωρή είμαι εδώ. Μπράβο. Βγάζουμε από πάνω εδώ το χαρτάκι του. Πέροχα. Να πούμε ότι εκεί πέρα παίρνουν καθημερινά το φρέσκο γάλα από επιλεγμένους κοινοτρόφους της Χαλκιδικής. Από τις Σέρες και από τη Δράμα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Για να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, τα έχουμε βάλει εδώ. Έβγε. Ωραία. Παιδιά, φανταστικό είναι. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Το έχω δοκιμάσει όταν ετοίμαζα τις πιπεριές. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει την τη γέμισή μας. Έτοιμη γέμιση. Έχουμε τώρα εδώ τις πιπερίτσες. Το έχουν μέσα σε κοφινάκι, διότι αυτό ήταν και το παραδοσιακό, το κλασικό, ας πούμε, κοφινάκι των παλαιότερων τυροκόμων. Εδώ τα βάζαν τα τυράκια. Και εκεί έβαζαν πάντα το γίδινο γάλα και το τυρί τους.
Ωραία, ανοίγουμε λοιπόν, την πιπεριά. Να σε ρωτήσω, αυτή η πιπεριά την έχουμε ψήσει. Αυτές τις έχω έτοιμες. Ψήσει εγώ. Πόση ώρα θέλουνε? Τις έβαλα στο φούρνο στους 200 βαθμούς ναι. και τις έψησα περίπου 15 λεπτά. Ωραία, 15 λεπτά, τέλεια. Αυτή είναι η πιπεριά που είναι μέσα από το βαζάκι. Ωραία, περίπου βάζεις πάνω λαδάκι, κάτι σκέτο. Τώρα τίποτα για ωραία. Την ώρα. Τώρα θα τη γεμίσω. Θέλω να δείξω πώς τις γεμίζουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, για ευκολία, αν δεν θέλετε εσείς να μπείτε στη διαδικασία να ψήσετε την πιπεριά, πάρτε τις έτοιμες. Δηλαδή, εδώ έχουμε και έτοιμη και αυτή που έχει φτιάξει η Μαρία μας. Βάζουμε στη μέση τη γέμιση. Ωραία. Τυλίγουμε την πιπεριά. Σφιχτά βλέπω ότι τυλίγεις. Σφιχτά, σφιχτά. Mm-hmm. Εδώ μία ακόμα να γεμίσουμε. Η διαδικασία είναι αυτή. Γρηγόρη, οι πιπεριές παχαίνουνε, Χρύσλα. Οι πιπεριές. Ναι. Καθόλου. Οι πιπεριές το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να σε πειράξουν αν δεν τις μεταβολίζεις. Αλλά όχι, δεν παχαίνει η πιπεριά. Τέλεια, είναι υπέροχα. Και γεμάτη βιταμίνη. Να παχαίνει η πιπεριά, είναι δυνατόν. Όχι, δεν παχαίνει. Είναι πόσο ευγενικά το είπε όμως για το μεταβολισμό. Μπορούμε να φάμε 10-12 πιπεριές. Γιατί και εγώ τρώω πολλές σπίτι. Έχω αυτό βάζω εκεί και αρχίζω με τις πιπεριές. Τέλος πάντων. Ωραία. Τέλεια. Και ειδικά όταν τις ψήνουμε και μόνοι μας στο φούρνο, να το προτιμάς. Είναι πάρα πολύ γρήγορη η διαδικασία. Ναι, γιατί δεν έχουν και τα συντηρητικά. Ναι, να μην έχεις συντηρητικά. Αν τρως πολλές, προτιμότερο έτσι. Δηλαδή, μου λες να μπω στη διαδικασία να ανοίξω το φούρνο. Βέβαια. Και να γιατί βάλω όχι. μέσα τις πιπεριές. Ξέρεις πώς θα μοσχοβολήσει το σπίτι. Το σπίτι μου μυρίζει αρώματα, κάτι κεριά. Φαγητό δεν έχει μυρίσει ποτέ από το σπίτι. Body cream. Όμως υπάρχει και η πιπεριά. Όταν με το καλό σε δώσουμε. Θα μυρίζει τότε φαγητό. Μετά θα αρχίσεις να μαγειρεύεις. Λοιπόν. Δεν είναι κιόλκο. Αν θέλουμε. Αν θέλουμε να τις βάλουμε έτσι όπως ωραία. Είναι ολόκληρες, μπορούμε να πάρουμε ένα από τα πιο μακριά κλαδάκια που έχουμε εδώ, τα μυρωδικά μας. Και... θα δοκιμάσω λίγο και αυτή την έτοιμη. Εδώ είδατε, ή ολόκληρες ή τις έχει κόψει. Ναι. Τι ωραίο. Τις δηλίγουμε και τις βάζουμε στο ψυγείο, παιδιά, για να παγώσει και να κρυώσει καλά, να μην μας διαλύεται. Βάζοντας λοιπόν στο ψυγείο ναι. και κρυώσει καλά-καλά, μπορούμε να τις βάλουμε καμιά ωρίτσα στο ψυγείο, τις κόβουμε μετά φετούλες. Καλά, φανταστικό. Και είναι και εξαιρετικό για παιδάκια. Εξαιρετικό για παιδάκια, γιατί το χρώμα αυτό θα κινήσει στα παιδιά μεγάλο ενδιαφέρον. Mm. Είναι και το τυράκι που το αγαπάνε πάρα πολύ τα παιδιά. Υπάρχει βέβαια και ο άλλος τρόπος mm-hmm. να τις γεμίσουμε τις πιπεριές mm-hmm. μας και να τις ψήσουμε στο φούρνο. Μαζί με το τυράκι. Α, να λιώνει το τυράκι πόση μέσα. Ώρα να τις βάλουμε φούρνο. 7 με 8 λεπτά το πολύ. Στον αέρα. Στον αέρα, πάνω κάτω. Μπορούμε και στον γκριλ ακόμα για 3 λεπτά. Υπέροχα. Και έχουμε μια διαφορετική γεύση. Το κουδούνι μας μπούκωσε λίγο. Δεν χτυπάει λίγο χαλασμένο. Είναι από την υγρασία. Μαράκι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι φανταστικό. Είδες, παιδί μου, αν είσαι ταλαντούχος άνθρωπος. Με ένα κοφινάκι που το βρίσκεται παντού σε όλα τα σούπερ μάρκετ και με πιπεριές φτιάχνεις παπάδες. Γιατί η Μαρία μας είναι καταπληκτική. Σε ευχαριστώ. Α, το κοφινάκι έχει προσφορά αυτές τις μέρες, να ξέρετε, να το αποκτήσετε. Πάρτε αρκετό κοφινάκι, θα σας χρειαστεί. Για φέρε το φαγητό μας τρομερό να δοκιμάσουν εδώ τα παιδιά. Έρχονται, έρχονται, παιδιά. Είδες και παιδιά με κοφινάκι. Πάρα πολύ ωραίος μεζές αυτό που έχει κάνει εδώ η Μαρία. Μπράβο της. Μπράβο, Χρυσοκέρα. Για δοκίμασε να δεις τι ωραίο που είναι. Έφαγα, το έχω δοκιμάσει. Α, το έφαγε. Μυρίζει σκορδάκι το πάνω. Στο διάλειμμα θα δοκιμάσαμε. Και χρωματιστό και όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαράκι. Τα παίρνω, παιδιά. Όπως είναι ζελατίνια, τα πάρω. Για μετά. Θα σε βγει στο ΠΟΕΜ μετά. Φιλάκια σε όλους. Γεια σας.